Δεν καταλαβαίνω, κύριε Παπαγεωργίου, για παράδειγμα, στο νομοσχέδιο αναφέρεται ότι θα πρέπει απλώ να γνωστοποιείται εγγράφο ή ηλεκτρονικά ή η πρόθεση να γίνει μια μορφή κινητοποίηση. Μάλιστα, προβλέπονται και αυθόρμητε κινητοποίησει. Τι σα ενοχλεί σε αυτό και τι σημαντικό αλλάζει επί τη ουσία αυτό το νομοσχέδιο, Η μισή εργαζόμενη είναι άνεργη και μισοάνεργοι και οι υπόλοιποι είναι mm. σε αναστολή. Α αναζητήσουν λοιπόν όλοι αλλού την αιτία. Των κινητοποιήσεων, των διαδηλώσεων και όλα αυτά. Νομίζω ότι κανεί δεν έχει να. την επιθυμία να βγαίνει στου δρόμου έτσι για από χόμπι ή τέλο πάντων γιατί δεν είχε τι άλλο να κάνει. Ίσα ίσα μπορεί κάποιο να δει ότι τα μέτρα που έχουν περάσει μέχρι σήμερα και αυτά που βεβαίω θα περάσουν στο μέλλον. Αυτό, αυτό άλλωστε ήταν και το κίνητρο τη κυβέρνηση, mm. κατ' εντολή κατά την άποψή μα των μεγάλων επιχειρηματικών ομήλων, mm, yeah. να υπάρξει ένα τέτοιο είδου νομοσχέδιο για να προβλεφθούν <laughs> ή να κατασταλούν. Οι διαδηλώσει να ισχύσει αυτό που ισχύει ήδη στου χώρου δουλειά, η τρομοκρατία, mm -hmm. απίστευτη τρομοκρατία, με τι απολύσει, με την τρομοκρατία του κάθε εργοδότη απέναντι στον εργαζόμενο, να ισχύσει βεβαίω και στου δρόμου που καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά. Ξέρετε κάτι, εσείς από το πάνελ είναι εσάς και η μοναδική. Ε... Ε... Μου κάνει εντύπωση πω αντιδράτε. Κύριε Παπαγεωργίου, χομπίστε διαδηλωτέ. Μα τι χομπίστε. Να σα πω το εξή απλό πράγμα. Ούτε χομπίστε πολιτικοί. Ο κύριο Πλεύρη, ω τέλεχο ναι. και τη κυβέρνηση και του κόμματο τη Νέα ναι. Δημοκρατία, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στηρίζει, κατά την άποψή μα, τα συμφέροντα των επιχειρηματικών ομήνων. Τη δουλειά του κάνει. Εμεί, από την άλλη πλευρά, ναι. όχι μόνο χομπίστε διαδηλωτέ δεν είμαστε. Νομίζω όμω ότι επειδή έχουμε φτύσει πραγματικά αίμα ναι. τα τελευταία χρόνια, τα τελευταία 10-15 χρόνια, όχι μόνο έχουμε κάθε λόγο να βγούμε στον δρόμο, mm. αλλά του λέμε και του κυρίου Πλεύρη και τη κυβέρνηση, δεν μπορεί. Δεν πρέπει και δεν θα κάνουμε πίσω ούτε βήμα. Ναι. Θα φροντίσουμε με κάθε τρόπο, τρόπο να βγάλουμε ναι, άκυρο κύριε, ναι, και αυτό τον νόμο μετά, που κύριε, έχουμε κύριε, κάνει και ναι. άλλε φορέ. Και τρίτον, και τέλο. Επειδή ναι. με ρωτήσατε κάτι και επειδή ακούω πολλέ φορέ εκπροσώπου τη αστυνομία να ναι. λένε για το ΠΑΜΕ ναι. να μα δίνουν εύσημα από εσεί, που έτσι, ναι, που αλλιώ, που αλλιώ κτλ. Ακούστε. Είναι λίγο αστείο και νομίζω είναι άλλο ένα ανέκδοτο αυτό γιατί τι πορείε και τι συγκεντρώσει του ΠΑΜΕ χτυπάνε. Δεν χτυπάνε πορείε συγκεντρώσει. Των παχαλάκιδων, χτυπάνε τι συγκεντρώσει του πάμε. Βάλτε τα, σας, βάλτε τα βίντεο σα. Βάλτε τα βίντεο στι 28 Μάλιστα. του Μάη να δείτε ναι. ποιε συγκεντρώσει χτυπάνε. Ρωτήστε του συνταξιούχου ναι, να σα πούνε ποιε συγκεντρώσει χτυπάνε. Ναι, και, και παρότι είμαστε οργανωμένοι, ναι, παρότι ναι. περιφρουρούμε πάρα πολύ καλά και δεν μπορεί κανεί να πει ούτε για τι συγκεντρώσει ό,τι ναι, αφορά ναι, ναι, το ναι, πάμε, ναι. ούτε για τίποτα άλλο, νομίζω ότι ο στόχο είναι το οργανωμένο. Λαϊκό εργατικό ναι, κύμα. Αυτό ήταν και παλιά ο στόχο ε, με παλιού νόμου κουντικού. Ε. Αυτό είναι και τώρα. Ναι.